Γεια σου! Είμαι η Χριστίνα και σήμερα θα μιλήσουμε για το βασικό εξοπλισμό που θα χρειαστείς για να φτιάξεις τα δικά σου βίντεο. Είτε θες να φτιάξεις βίντεο για την επιχείρησή σου, είτε θέλεις να κάνεις vlogging. Τρία σημεία που πρέπει να προσέξεις είναι η εικόνα του βίντεο, ο ήχος του βίντεο και ο φωτισμός. Αυτό που σίγουρα δεν θα χρειαστεί να κάνεις ξεκινώντας να φτιάχνεις βίντεο είναι να πας να αγοράσεις ακριβό εξοπλισμό, ακριβή κάμερα DSLR με αποσπόμενους φακούς. Οι περισσότεροι επιτυχημένοι YouTubers ξεκίνησαν να φτιάχνουν τα βίντεο τους χρησιμοποιώντας τα κινητά τους. Τα κινητά μας είναι πλέον τόσο εξελιγμένα που έχουν πάρα πολύ καλή κάμερα. Τρία πράγματα μόνο θα χρειαστεί να προσέξεις. Πρώτον, δεν τραβάμε σε κάθετη θέση, αλλά σε οριζόντια θέση, γιατί θέλουμε να έχουμε όλο το κάδρο μέσα στο βίντεό μας. Δεύτερον, καλό είναι να μην τραβάμε με το χέρι μας, γιατί υπάρχει μια αστάθεια, οπότε μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε το selfie stick, το σελφοκόνταρο, είτε να τοποθετήσετε το κινητό σε κάποιο τρίποδο, ή να το τοποθετήσετε κάπου σε ένα σταθερό σημείο. Τρίτον, προτιμάμε να τραβήξουμε με την πίσω κάμερα του κινητού και όχι με την μπροστινή που βρίσκεται στην οθόνη. Πρώτον, γιατί έχει καλύτερη ποιότητα η πίσω κάμερα και δεύτερον, γιατί στην μπροστινή κάμερα αντί να κοιτάμε το φακό, μπορεί να μπερδευτούμε και να κοιτάμε τον εαυτό μας. Με αποτέλεσμα, αντί να φαίνεται ότι κοιτάμε στα μάτια τον θεατή, να φαίνεται κάπως έτσι. Ότι δεν σας κοιτάω στα μάτια, κοιτάω αλλού, κοιτάω τον εαυτό μου. Είναι προτιμότερο λοιπόν να τραβάμε με την πίσω κάμερα, γιατί έτσι αποφεύγουμε την παγίδα να κοιτάμε τον εαυτό μας αντί το φακό. Ήχος. Ο ήχος είναι το ίδιο σημαντικός με την εικόνα. Σκεφτείτε ένα βίντεο όπου ακούγονται ήχοι στο πίσω μέρος ή δεν ακούγεται καλά ο μιλητής. Αυτοί είναι λόγοι για να σταματήσετε να βλέπετε ένα βίντεο. Οπότε φροντίζουμε να έχουμε καλό ήχο. Πώς το κάνουμε αυτό? Εκεί που θα τραβήξουμε το βίντεο, φροντίζουμε να έχουμε κλειστά τα παράθυρα, κλειστή την πόρτα, να μην έχουμε ανοιχτή τηλεόραση, να μην έχουμε ανοιχτό ραδιόφωνο και αν γίνεται να είμαστε μόνοι μας σε εκείνο το χώρο. Τοποθετούμε την κάμερά μας ή το κινητό μας σε κοντινή απόσταση, το πολύ 1 μέτρο, και αν θέλουμε να βελτιώσουμε λίγο παραπάνω τον ήχο μας, μπορούμε να αγοράσουμε τα λεγόμενα lav microphones, αυτά τα μικρά υψηρούλες που μπαίνουν πάνω στο ρούχο μας και συνδέονται με το κινητό και έτσι έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ήχου. Θα βρείτε κάτω στην περιγραφή πώς ακριβώς λέγονται αυτά τα μικροφωνάκια. Τρίτον, ο φωτισμός. Ο καλύτερος τρόπος και ο πιο οικονομικός για να τραβήξουμε τα βίντεό μας είναι με φυσικό φωτισμό. Αν σταθείτε λοιπόν μπροστά από ένα παράθυρο και το πρόσωπό σας βλέπει στο παράθυρο, είναι ο κατάλληλος φωτισμός για να φτιάξετε το βίντεο. Αν δεν έχετε τη δυνατότητα φυσικού φωτισμού ή θέλετε να τραβήξετε τα βίντεό σας βραδινές ώρες, τότε μπορείτε να αγοράσετε 2 soft boxes, κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε τις λεπτομέρειες. Αυτά στοιχίζουν περίπου 50 ευρώ το ένα, συν τις λάμπες που θα αγοράσετε, και σας δίνουν μια καλή ποιότητα φωτισμού. Αυτή τη στιγμή είναι βράδυ και τραβάω το βίντεό μου με 2 soft boxes. Αυτός είναι ο βασικός εξοπλισμός που θα χρειαστείτε για να ξεκινήσετε τα βίντεό σας. Να θυμάστε ότι όποτε ξεκινάμε κάτι καινούριο με το οποίο δεν είμαστε εξοικειωμένοι, πάρα πολλές φορές ο εαυτός μας βρίσκει δικαιολογίες για να μην το κάνει. Όλοι το έχουμε περάσει. Το ότι δεν έχετε το κατάλληλο εξοπλισμό για να ξεκινήσετε τα βίντεό σας, πολύ συχνά είναι μια δικαιολογία. Πάρτε σήμερα και όλο το κινητό σας στο χέρι, ξεκινήστε να τραβάτε βίντεο και ας μην τα ανεβάσετε ποτέ στο YouTube ή στο Facebook, όμως αρχίστε να βλέπετε ότι βελτιώνεστε μέρα με τη μέρα. Και να δείτε που πολύ σύντομα θα ανεβάσετε το πρώτο δικό σας βιντεάκι. Αν σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το βίντεο, μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Κάντε like και εγγραφείτε στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε καλά. Γεια σας!